2.5 Ιστορική αναδρομή 27.2.5 Ιστορική αναδρομή. Ρίζες της ψυχολογίας. Η ψυχολογία έχει τις ρίζες της στη μυθική ακόμη εποχή. Οι διάφορες θρησκευτικές πεποιθήσεις, ο πανψυχισμός του πρωτόγονου ανθρώπου, η πίστη περί αθανασίας της ψυχής και περιπλάνησής της στον Άδη μετά το θάνατο, κατά τους ομηρικούς κυρίως χρόνους. Ο είδε αληστής Αριστοτέλης. Με τους μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. βρισκόμαστε στο στάδιο της φιλοσοφικής ψυχολογίας, της φιλοσοφικής ψυχολογίας. Ο Πλάτων θεωρεί ότι η ψυχή είναι δεσμευμένη στο σώμα και ότι με το θάνατο επιστρέφει στον υπερεστητό κόσμο των ιδεών. Στοιχεία που συγκροτούν την ψυχή είναι το επιθυμητικό, το θυμοειδές και το λογιστικό. Ο εμπειρικός Αριστοτέλης κατά τον Αριστοτέλη, οι πρώτες αρχές των όντων είναι η ύλη, το σώμα, το είδος, η ψυχή, το ποιητικό αίτιο, ο Θεός, και το τελικό αίτιο, εντελέχεια. Ο Άριστος Τέλης, χρησιμοποιώντας την παρατήρηση και τη σύγκριση, τονίζει στο βιβλίο του περί ψυχής ότι τα φυτά έχουν θρεπτική ψυχή, τα ζώα επιπλέον κινητική και αισθησιακή ψυχή και ο άνθρωπος επιπλέον λογική. Οι απόψεις του Αριστοτέλη υποχωρούν όμως για πολλούς αιώνες μπροστά στις απόψεις του Πλάτωνα, στην επικράτηση των οποίων βοηθούν και οι πατέρες της Εκκλησίας, πίστη περί αθανασίας της ψυχής. Αναγέννηση, ορθολογισμός. Η χρόνη της αναγέννησης και του ορθολογισμού του 17ου αιώνα, Καρτέσιος, και ακόμη τα φιλοσοφικά ρεύματα του 19ου αιώνα, όπως η νοησιαρχία, έγελος, ο εμπειρισμός, ο πραγματισμός, James, έθεσαν νέες βάσεις
για την ανάπτυξη της ψυχολογίας. Πειραματική ψυχολογία. Προς το τέλος του 19ου αιώνα, η ψυχολογία διαχωρίστηκε από τη φιλοσοφία, όπως και όλες οι άλλες οι επιστήμες, και χρησιμοποιώντας συστηματικά την παρατήρηση και το πείραμα, έγινε πειραματική επιστημονική ψυχολογία. Η μεγάλη τιμή ανήκει στον Wundt, που το 1879 έτος ίδρυσε το πρώτο ψυχολογικό εργαστήριο στη Λειψία, και ο οποίος με το έργο του «Φυσιολογική ψυχολογία» έδωσε έμφαση στη φυσιολογική πλευρά των ψυχολογικών φαινομένων. Σελίς 28. Εικόνα 2.4. Αριστοτέλης, Wilhelm Wundt. Νεότερες προσεγγίσεις. Μετά τον Wundt και κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, έχουμε τις παρακάτω προσεγγίσεις. Ιβάν Παυλόφ. Έμφαση στα ανακλαστικά. Ο Ρώσος Παυλόφ, φυσιολόγος, κάνοντας πειράματα με σκύλους, τόνισε τη σπουδαιότητα των ανακλαστικών στη λειτουργία του οργανισμού, ανθρώπων και ζώων, και τη σημασία των ανακλαστικών για την ερμηνεία των ψυχικών φαινομένων. Τζον Γουάτσον, θεωρία της συμπεριφοράς. Ο Αμερικανός Γουάτσον, θεμελιωτής της θεωρίας της συμπεριφοράς, behavioral, υποστήριξε πως η εξωτερική μόνο συμπεριφορά είναι εκείνη που μετράει και πρέπει να εξετάζεται. Η εξωτερική μόνο συμπεριφορά είναι εκείνη που μετράει και πρέπει να εξετάζεται. Παρατήροντας αυτός και οι άλλοι την απλή συμπεριφορά της γάτας και του ποντικιού, προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την πολύπλοκη συμπεριφορά του ανθρώπου. Εικόνα 2.5. Παυλόφ Γουάτσον. Σελίς 29. Ο Κέλλερ, εκπρόσωπος της ψυχολογίας της μορφής γέστα, κάνοντας πειράματα με χιμπαντζίδες, διαπίστωσε την ικανότητά τους για ευνίδια και συνολική αντίληψη του χώρου και των σχέσεων των πραγμάτων που βρίσκονται σε αυτόν. Κέλλερ, ψυχολογία της μορφής. Η ικανότητα αυτή είναι πιο έντονη στον άνθρωπο, για τον οποίο ισχύει η αρχή της ενιαίας και συνολικής θεώρησης της συμπεριφοράς ως μορφής.
Λέβιν, κοινωνική διάσταση της συμπεριφοράς. Ο Λέβιν, κορυφαίος της μορφολογικής ψυχολογίας, τόνισε τη σημασία της επίδρασης των κοινωνικών παραγόντων στη συμπεριφορά του ατόμου. Έχουμε, λοιπόν, και την κοινωνική διάσταση της ψυχολογίας κοντά στη βιολογική, φυσιολογική διάσταση, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Πιαζέ, γενετική ψυχολογία. Ο Πιαζέ, εξάλλου γνωστός από τη γενετική επιστημολογία του, συνέδεσε τις φυσιογνωστικές επιστήμες με την ψυχολογία. Εικόνα 2.6. Λεβίν Ζαν Πιαζέ. Φρόιντ. Έμφαση στα αποθυμένα. Τέλος, ο Φρόιντ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα αποθυμένα στοιχεία του ασυνειδίτου που επηρεάζουν έμεσα τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Με τη συνεισφορά καθεμιάς από τις παραπάνω προσεγγίσεις, προηγούμενες, η ψυχολογία, προακουσμένες, διαμορφώνεται ως αυτόνομη σύγχρονη επιστήμη. Ανθρωπιστική κατεύθυνση. Τις τελευταίες 10 ετίες, στην επιστήμη της ψυχολογίας, δεκαετίες, αρκετοί κυριάρχησαν αρκετοί εμπειρικοί ψυχολόγοι, αλλά και άλλοι με φιλοσοφικές ανθρωπιστικές τάσεις, παραδείγματος χάριν Ρότζερς, με φιλοσοφικές ανθρωπιστικές τάσεις, φιλοσοφικές τάσεις, ανθρωπιστικές τάσεις, φιλοσοφικές τάσεις. Σελής Τυριακοστή. Εικόνα 2.7. Φρόιντ Ρότζερς. Περίληψη. Η ψυχολογία ξεκινήθηκε με τους Έλληνες φιλοσόφους ως φιλοσοφική ψυχολογία, φιλοσοφική ψυχολογία, φιλοσοφική ψυχολογία και παρέμεινε ως κλάδος της φιλοσοφίας, παρέμεινε έως το 19ο αιώνα. Προς το τέλος του 19ου αιώνα, η ψυχολογία αποσπάται από τη φιλοσοφία και διαμορφώνονται επιμέρους προσεγγίσεις ρεύματα. Με τη χρησιμοποίηση της παρατήρησης και του πειράματος, η ψυχολογία εδραιώνεται κατά τον 20ο αιώνα ως αυτόνομη σύγχρονη επιστήμη και διαμορφώνεται σειρά επιμέρους κλάδων και θεωριών. Ερωτήσεις, θέματα για συζήτηση. Σε ποιον από τους Σοκράτη, Πλάτωνα, Φρόιντ, Γουάτσον, Καβλόφ, Κέλλερ, Λέβιν, Πιαζέ αναφέρονται οι παρακάτω προτάσεις? Πρώτη. Το σώμα είναι το δεσμοτήριο της ψυχής. Δεύτερη. Τα ανακλαστικά είναι σπουδαία για τη λειτουργία του οργανισμού και για την ερμηνεία των ψυχικών φαινομένων. Τρίτη, οι κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου. Τέταρτη, τα αποθυμένα στοιχεία του ασυνειδίτου επηρεάζουν έμεσα τη συμπεριφορά μας. Πέμπτη, και τα ζώα, αλλά κυρίως ο άνθρωπος, έχουν την ικανότητα για συνολική αντίληψη του χώρου και των σχέσεων των πραγμάτων που βρίσκονται σε αυτόν.
Έκειται. Η συμπεριφορά είναι εκείνη που μετράει και πρέπει να εξετάζεται. Η συμπεριφορά είναι εκείνη που μετράει και πρέπει να εξετάζεται. Η συμπεριφορά είναι εκείνη που μετράει μόνο και πρέπει να εξετάζεται. Μόνο η συμπεριφορά είναι εκείνη που μετράει και πρέπει να εξετάζεται. Η συμπεριφορά είναι εκείνη που έχει μετρητή και πρέπει να εξετάζεται. Η συμπεριφορά είναι εκείνη που μετράει και πρέπει να μην την εξετάζεις. Δεύτερη ερώτηση και συγχρόνως δεύτερο θέμα και συγχρόνως για συζήτηση. Στην αρχαιότητα για την έρευνα της ψυχής υπήρχαν δύο αντίθετες τάσεις που κυριαρχούσαν για πολλούς αιώνες. Ποιοι ήταν οι εισηγητές τους και ποιες οι κύριες θέσεις τους. Τρίτο θέμα και τρίτη ερώτηση για συζήτηση. Να αναφερθείτε στις βασικότερες τάσεις και θεωρίες της ψυχολογίας μετά την ίδρυση του εργαστηρίου ψυχολογίας από τον Ουντ. Οι φιλοσοφικοί συμβουλευτικοί συμβουλές είναι η εφαρμογή φιλοσοφικής συλλογιστικής, λογιστικής, νοητικής ανάλυσης και λογικής ανάλυσης νοημάτων και λογικής λεκτικής στα προσωπικά διλήμματα, στα διλήμματα νου, ηθικά προβλήματα, προβλήματα δυσκολίες ήθους και ανησυχίες που αντιμετωπίζουν οι νόες καθημερινά τα άτομα. Τι είδους όμως προβλήματα? Ενδεχομένως πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή σύμφωνα με τη ψυχαναλυτική ψυχολογία και ψυχοθεραπεία μπορούν να ανιχνευθούν σε ψυχολογικά τραύματα. Που δημιουργήθηκαν στην παιδική ηλικία και αντιμετωπίζονται με ψυχοθεραπεία και αντιμετωπίζονται με ψυχοθεραπεία ή με φαρμακευτική αγωγή. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι ένας μεγάλος αριθμός προβλημάτων δυσκολιών που είναι δύσκολο να οριστούν από την ακαδημαϊκή ψυχοπαθολογία. Και ως εκ τούτου είναι εξ ίσου δύσκολο να αντιμετωπιστούν και να λυθούν. Αυτά τα προβλήματα τελικά εμφανίζονται περισσότερο να είναι ενσωματωμένα στη γενική νοοτροπία του ατόμου παρά σαν ψυχολογικά. Γενική νοοτροπία του ατόμου, γενική νοοτροπία του ατόμου, κλέβω φόρους. Γαμάω παιδάκια, γενική νοοτροπία του ατόμου. Καπινίζω, γενική νοοτροπία του ατόμου, γενική νοοτροπία του ατόμου, γενική νοοτροπία του ατόμου, γενική νοοτροπία. Δηλαδή θέλω να πω ότι τι γενική νοοτροπία του ατόμου ρε μαλάκα, καλή νοοτροπία ή κακιά? Σφαλή ή σωστή, σωτή? Γενική νοοτροπία του ατόμου, γενική νοοτροπία του ατόμου, γενική νοοτροπία του ατόμου. Κύριε δικαστέ, έχω γενική νοοτροπία του ατόμου. Εγώ το άτομο το τεμνώ. Όσο αφορά την εξωτερική εμφάνιση, υπάρχει υστερία και τόσο απόλυτη εξειδίκευση που φοβάται κανείς να βγει από το σπίτι αφού χίλια μάτια είναι έτοιμα να απορρίψουν ή να δεχτούν.
ανάλογα με τα πρότυπα ομορφιάς και συμπεριφοράς που καταπιέζουν την παιδική μας ψυχή. Θέλω να ξέρω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Τα ομορφιάς και συμπεριφορά. Θέλω να πάψω να νομίζω ότι είμαι σπουδαίο άτομο και να εγκαταλείψω την επιθυμία για αναγνώριση. Θέλω να έχω συνείδηση, επίγνωση, ενσυναίσθηση και να κάνω το σωστό. Αρέσκεια, αρεσκεία. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Είναι και λίγο η δύναμη. Έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ με τους ανθρώπους και βγαίνω έξω και νιώθω χάλια. Και όταν είμαι με μουσι χωρίς κουστούμι, σας κοιτάω και συναισθάνομαι σφάλοντας ή σωστώνοντας ότι συναισθάνεστε κακά για μένα, αλλά δεν είναι για μένα, είναι για την εικόνα μου. Και εγώ δεν είμαι η εικόνα μου, το φως. Εγώ δεν είμαι εικόνα, κατάλαβες. Δεν είμαι αίσθημα, αισθήτορ, κατάλαβες. Και όταν βάλω μουσι και κοστούμι ή κοστούμι χωρίς μουσι, τρελαίνεστε από το φόβο, σφίγγεστε πάρα πολύ και χέζετε. Χέζετε, χέζεστε και χέζετε. Και παθαίνετε χέσιμο. Και έχω στεναχωρεθεί, αλλά με το κουστούμι... Με το κουστούμι, ξέρετε τι παθαίνει με το κουστούμι, γαμιέστε και τρελαίνεστε με το κουστούμι. Θέλετε κουστούμι, δεν θέλετε, αλλά θέλετε. Έχω και μια μαύρη τσάντα και να σας πάει, φοβάστε πάρα πολύ. Καθίστε καλά, γιατί με όλα τούτα... Τα κρατάω και βιβλία. Ναι, αυτά είναι δυσάρεστα συναισθήματα νιώθω, Όλος ο κόσμος χαίρεται και διασκεδάζει και εμένα η καρδούλα μου κλαίει και αναστενάζει. Μαύρα μουρά, άσπρα μουρά, είμαι μια παλιό χαμούρα. Θέλω να πάω πάνω. Α, καρδιά μου καημένη, μας βαστάς και δεν λιγάζει. Τόση από να στο κόσμο αυτό που αντικράζεις. Λοιπόν, ο σύλλογος αυτός εκεί, ο σύλλογος που λέει κάτι Παπαδάκης, κάτι, όχι ο Μάντης, ο άλλος. Αυτό που λέει αυτό που λέει ο σύλλογος, ΣΕΠΣ, σίγμα, σύλλογος Ελλήνων ψυχολόγων, κάπως έτσι είναι. Αυτό, δεν μ' αρέσει εμένα αυτός ο σύλλογος. Μπορεί να κάνω και σφάλμα, αλλά αυτός ο σύλλογος δεν μ' αρέσει. Και μπορεί και μερικά να είναι και παράνομα να κάνουν παρανομίες, δηλαδή αντινομίες, έτσι. Μπορεί, έχω κάποιες τέτοιες πιθανότητες. Ναι, καλά, εννοείται ότι θέλω να ελεγχθεί αυτό. Καλά, όλοι να ελεγχόμαστε. Νομίμως, όλοι νομίμως να ελεγχόμαστε.
Και ένα που διάβασα στο καταστατικό, αν είναι αλήθεια μέσω διαδικτύου, είναι ότι λέει να μην μειώνεται, λέει, άκου, ρε, πας καλά, είσαι καλά, να μην μειώνεται, λέει, την τιμή, λέει, τα χρήματα, τα αμοιβαία, την αμοιβή, την χρηματική, την οποία ζητάτε, λαμβάνετε από τον λήπτη της υπηρεσίας της ψυχολόγησης, γιατί, λέει, μειώνεται το κύρος του επαγγέλματος και της επιστήμης. Κρίνε αυτό. Τα λέω μαλάκα, εννοώ χαζέ, βλάκα, ηλίθι, έτσι. Δηλαδή ηλίθιότερε, χαζότερε, βλακότερα από εμέ και τους όμοιους τύπους. Έτσι νομίζω εγώ, νο. Τυχαίος είναι αυτά, τυχαίος. Παντέως, δυνατότα, δυναμικός από τη δυνατότητα τη δύναμη. Ναι, λέει να μην, λέει, μην κάνεις, λέει, την αμοιβή. Από 60 ευρώ στην κρίση, ξέρω, από 50 το πήγαν 60. Άμα είσαι τρελός, χρησιμοποιείς 60 την ώρα στον ψυχολόγο. Όταν λέμε τρελός, εννοούμε ότι δεν ξέρεις όλη την ψυχολογία και πας να ζητείς να μάθεις ψυχολογία, έτσι. Ναι. Αυτός τώρα μπορεί να λέγεται Παπαδάκης εκεί στο ΣΕΠΣ. Στο ΣΕΠΣ. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ ψευτοαξιοπρεπής σύλλογος αυτός και ψευτοαξιοπρεπής. Δηλαδή, δεν ξέρει ποια είναι η αξία. Δεν πιστεύει σε κάποια αξία και κάνει πλαστές αξίες, δηλαδή δαχτυλίδι, παντελόνι με τσάκιση. Και δεν ξέρω αν κάνει και μπιντέ, δηλαδή μπορεί να είναι απέναντί σου, ας πούμε, με κοστούμι και να έχει λίγα σκατάκια στον κόλο. Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αυτό μπορεί να είναι στο Πασαλιμάνι, ξέρεις πώς είναι στο Πασαλιμάνι και βλέπεις και λες. Πασαλιμάνι, ξέρεις το Πασαλιμάνι, που γαμάει, Πασαλιμάνι είναι ωραία. Δεν λέμε για πλατεία Συντάγματος, έτσι. Και Κολωνάκι λέμε για Πασαλιμάνι. Πασαλιμάνι, πρόσεξε. Πασαλιμάνι. Ψευδοαξιοπρέπεια. Δηλαδή, αξιοπρεπές είναι αυτό που λέει φιλοσοφία και οι θρησκείες. Αυτοί δεν ξέρουν από θρησκεία και φιλοσοφία, δεν θέλουν, δεν μπορούν να κάνουν και διαίσθηση και κάνουν ψέματα. Θα του πάω δώρο ένα βάζο. Δεν ξέρει τι να κάνει, ρε παιδί, δεν έχει κριτήριο καλό, δεν ξέρει, δεν έχει πείρα. Δεν πειρώθηκε να δοκιστεί, να δοκιθεί, να πάθει δόκιση. Να πειραθεί, να ταθεί, να ρευθεί, να ρεωθεί και κάνει, ξέρεις, τα παραδοσιακά, ότι βλέπει από τους άλλους, ξέρεις. Δεν το νιώθει και δεν ξέρει, που σου λέει, τι πάνε, να πάω κίτρινο λουλούδι. Α, μην κάνω σφάλμα. Ναι, είναι αυτός ο ΣΕΠΣ, όχι ο Μάντης, ο άλλος ο σύλλογος, ο ΣΕΠΣ. Αν δεν αλλάξει και προς το, δηλαδή μιλάμε για βελτίωση, έτσι. Βελτιωτική μεταβολή. Δεν μ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτός ο σύλλογος. Αυτός ο σύλλογος δεν μ' αρέσει. Και ξέρεις τι είναι ο σύλλογος, Δεν ξέρω, Παπαδάκι, δεν ξέρω αν ξέρεις ότι άμα εγώ πάρω τώρα άλλους 19, τώρα εγώ δεν έχω άδεια και πτυχίο και βεβαίωση, έτσι δεν έχω νόμιμη. Αλλά άρα θα πάρω 20. Μέχρι να πάρω την άδεια μου, τη βεβαίωση και το πτυχίο, με άλλη σειρά, χρονική, άμα πάρω 20 και τους κάνω ένα σωματείο, κάναμε σύλλογο. Έτσι δεν είναι, ρε Παπαδάκη, τα ξέρεις αυτά, αρχιδία. Λοιπόν, δεν μου λες, Παπαδάκη, ωραίος, να μην παίρνουμε 50 ευρώ, να μην μειώνει ο ψυχολόγος, γιατί μειωθεί. Τις, όσο πιο λίγα λεφτά παίρνει ο ψυχολόγος, τόσο χειροτερεύει η επιστήμη και τα ευρήματα αυτή τα επιστημονικά. Τα σωστά, τα επιστημονικά, δηλαδή λογική. Λογική, δηλαδή α ίσον β, β ίσον γ, άρα α ίσον γ. Αυτά, τα επιστημονικά, γιατί κάτι άλλο δεν ξέρεις να κάνεις. Γάμα μόνο. Ξέρεις μόνο γάμα. Γάμα. Επιστήμονες, στατιστική δεν την έχεις κάνει. Την ψυχολογία πώς την έχεις κάνει. Συμπεριφοριστική κάργα και με αριθμούς. Statistics. Γι' αυτό σου λέω. Ξέρεις, άμα θέλεις μπορεί να παρακολουθήσεις. Σου δίνω, εγώ σου δώσω εγώ πείρα άμα θέλεις. Έχω κάνει κάποια βιντεάκια. Έλα και από εδώ άμα θέλεις. Προτείνω να πας στη μητέρα σου και ακόμα παραπέρα, επειδή αυτή είναι χάλια, πάρα πολύ αδύναμη και το να σώζει άνθρωπος, ψυχή ανθρώπου, βοηθώντας, είναι ουδέτερο θεωρητικοτάτος, πρακτικοτέρος, μερικοτέρος, κοντιτέρος, εκυτέρος, ολιγοτέρος, μικροτέρος, μερικοτέρος, ειδικοτέρος, είναι πολύ σημαντικό.
έχω περάσει από κατάθλιψη, οπότε καταλαβαίνω την πάρα πολύ βαριά κατάθλιψη. Εν μέρη, εν βαθμίδη. Πήγαινε κοντά στη μάνα σου και μόλις θα θεραπευθεί, μετά από περίπου 50 έτη, όταν είναι σε ηλικία 123 ετών, ξανάρχισε πάλι όταν εγώ θα έχω πεθάνει, θανατωθεί, λόγω γύρατος, φυσιολογικού, όχι χελώνας. Αντίο.